είναι μια πρώτη απάντηση σε μια κολοσσιαία διαστάσεων άσκηση, η οποία έχει σκοπό να περιλάβει και την περιοχή μας, να το βάση το λιμάνι, το οποίο αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ως νοτοϊκή βάση, από ό,τι βλέπετε λειτουργεί στο ακέραιο. Δυστυχώς για κάποιους οι οποίοι πιστεύουν ότι επειδή όλο το χρόνο δεν το βλέπουμε αυτό, δεν σημαίνει ότι δεν είναι και εδώ. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, μέσα σε 2-3 μέρες, μπορεί να μετατραπεί σε αυτό που βλέπετε τώρα, σε ένα επί της ουσίας θέρετρο, μια προετοιμασία πολεμικών επιχειρήσεων. Αυτή η άσκηση είναι μια πρόβα πολέμου. Θα συμπεριλάβει και την περιοχή μας, κάνοντάς την για άλλη μια φορά φτωχό, επί της ουσίας δυστυχώς επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι ένα τέτοιο κομβικό σημείο δεν πρόκειται να μείνει απ' έξω από τους σχεδιασμούς και των αντιπάλων, αλλά και των μέσα εισαγωγικά συμμάχων μας. Αυτή τη στιγμή είναι μια συμβολική απάντηση. Επί της ουσίας καλούμε τον λαό της Αλεξανδρούπολης, της περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά και της χώρας συνολικά, να αντισταθεί. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, όλα είναι αυτή τη στιγμή εν εξελίξη. Νομίζουμε το ότι όπως και αυτοί σχεδιάζουν, έτσι θα πρέπει και το λαϊκό κίνημα να σχεδιάσει την αντεπίθεσή του. Είναι μια ενεργή διαδικασία η οποία κρατάει εδώ και χρόνια. Θέλουμε συνέχεια ο λαός να μαθαίνει, να φωτίζεται και πραγματικά να κινητοποιείται. Ούτως ή άλλως αυτοί είναι που γράφουν τις εξελίξεις. Κάθε ώρα και στιγμή που περνάει από εδώ και στο εξής, 37.000 στρατιώτες από όλες τις νατιακές δυνάμεις από ολόκληρο τον κόσμο θα χρησιμοποιήσουν την πόλη μας για πέρασμα, πηγαίνοντας προς τον κύριο εχθρό τους, δηλαδή τη Ρωσία, και αυτός είναι ο κύριος στόχος. Δυστυχώς υπάρχουν προσανατολιστικές φωνές, οι οποίες λένε ότι όλο αυτό γίνεται για την γείτονα χώρα, καμία σχέση δεν έχει. Βλέπετε ότι το πλοίο το οποίο αυτή τη στιγμή φτάνει συμπλέει μαζί με το ΤΕΣΜΕ, το οποίο κάνει τις έρευνές του μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ουδέμια ενόχληση δεν είχαν. Αυτή είναι η ασφάλεια την οποία ευαγγελίζονται. Η ανάπτυξη εδώ και 5 χρόνια, να τη βλέπουμε τη βάση, είναι ενεργή. Κανένας δεν έχει καταλάβει τι επί της ουσίας έχει αλλάξει στην πόλη, παρά μόνο οι διευθυντάδες του όλα, οι οποίοι αλλάζουν ανάλογα την κυβέρνηση και όλοι είναι χαρούμενοι και ικανοποιημένοι που η επιχείρηση πηγαίνει καλά. Και φυσικά και αυτές οι επιχειρήσεις μια χαρά θα πηγαίνουν. Ο Κοσμάκης όμως κέρδος δεν πρόκειται να δει και αυτό το υπογράφουμε. Τα ματωβαμμένα δολάρια, οι Αμερικάνοι, οι αμερικάνικες βότες που είναι, ξαναλέω, επί της ουσίας ένας στρατός κατοχής. Όλο αυτό το κομμάτι που παίρνει αυτή τη στιγμή με το ΚΙΤ, τη σύνδεση την οποία πρέπει να κάνει ο κόσμος, ότι οι θύτες και τα θύματα αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον ίδιο νομό, το όχι που ο νομός έχει δώσει περήφανα σε μια δημιουργία στρατοπέδου συγκέντρωσης πρέπει να ταυτιστεί με το όχι στην παρουσία ανατολικών στην Αλεξανδρούπολη και στον Εύρο συνολικά. Αυτό θα είναι το κάλεσμα και θα είναι για όσο καιρό κρατάει αυτή η κολοσσιαία άσκηση. Αύριο θα δώσουμε και μια δεύτερη και μεθαύριο και παραμεθαύριο και όσο χρειάζεται θα είμαστε στον δρόμο. Από εδώ και στο εξής, σκοπός είναι το ίδιο το λαϊκό κίνημα να συζητήσει. Η Επιτροπή Ειρήνης έχει κάνει ήδη ένα κάλεσμα προς σωματεία χωρίς σε όλη την περιοχή. Όπως το γνωρίζω υπάρχει ανταπόκριση, θα το δούμε και το πώς θα συνεχίσουμε συνέχεια.